Θα ήθελα να χαιρετήσω την απόψινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πραγματικά συνδράμει στην καλλιέργεια, αλλά και πάνω απ' όλα στην ανάδειξη του πνευματικού πλούτου αυτής της χώρας, αυτής της μικρής μας πατρίδας. Κάθε μέρα που περνά και ως πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, παρατηρώ διάφορα δραστηριότητες, διάφορες εκδηλώσεις σε όλα τα μήκη της πατρίδας μας. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος πραγματικά για την πρόοδο την οποία παρατηρούμε και κάποιος ο οποίος πρέπει να αξιολογήσει είναι να πει πού βρισκόμαστε στο παρελθόν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Συγχαίρω πραγματικά τα ιδιωτικά σχολεία, τα οδεία σας, τα οποία συνδράμουν συμπληρωματικά και παράλληλα με τη δημόσια εκπαίδευση. Με τρόπον τέτοιο και αποτελεσματικό. Εμπλουτίζουν τον πολιτισμό μας, εμπλουτίζουν την ικανότητά μας και πάνω απ' όλα έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάκριση, την ανταγωνιστική διάκριση, αλλά και αυτή που χρειάζεται το άτομο ως τέτοιο, ως άνθρωπος, εκείνων των εμπλουτισμών, ικανοτήτων και πνευματικής σοφίας. Μέσα από τα οδεία τα οποία ως ιδιαιτερότητα εμείς σαν πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους, υπάρχουν σωρία από θέματα τα οποία έχουν θέσει ενώπιον και της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, καθώς επίσης και του Υπουργείου Παιδείας, σε σχέση τουλάχιστον με την αναγνώριση, με τη θεσμοθέτηση των οδείων, όλα αυτά βρίσκονται μπροστά μας. Όταν, και θα τελειώσω με αυτό, ξεκινήσαμε στην αρχή της ανάληψης των καθηγόντων μας με ούκο λίγες εκκρεμότητες, ούκο λίγες διαφορές. Μπήκαμε σε ένα περιβάλλον αντιπαραθέσεων, είτε αυτές βασιζόντουσαν σε ιδεολογικές προσεγγίσεις, διαφορετικές θεωρήσεις, φιλοσοφίες. Το ένα μετά το άλλο όμως σε τρίτη ώρα φεύγουν με αποτέλεσμα ο τομέας της εκπαίδευσης, ο τομέας της παιδείας, ο τομέας του πολιτισμού να βρίσκει συνεχώς τον δρόμο του και δεσμευόμαστε ότι εμείς θα εργαστούμε με τρόπο να ληφθούν όλες εκείνες οι αποφάσεις που πραγματικά χρειάζονται για τον τόπο μας να μην μπαίνουν αυτές σε εκκρεμότητα και δεν είναι απάντηση σε καμιά περίπτωση, ούτε είναι και απόφαση ή επιλογή να μην λαμβάνουμε τις τελεσίδικες αποφάσεις, ώστε ο τομέας, ώστε οι επιχειρήσεις, τα οδεία, τα σχολεία μας, είτε ιδιωτικά, ακόμα και τα κρατικά, να προχωρούν μπροστά. Για ακόμα μια φορά, αγαπητοί Φλωρεντία, αγαπητοί πατέρες, εύχομαι ό,τι το καλύτερο για το οδείο σας. Σας συγχαίρω, συγχαίρω τους εκπαιδευτές και πάνω απ' όλα σεβόμαστε απόλυτα και θα κλείσω με αυτό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υπέρτατος και σε κάθε τοπική κοινωνία είναι ρόλος ανάλογος του πνευματικού μας πατέρα και αυτός του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να το υπερασπιστούμε σαν κόρη οφθαλμού, είναι εκπαιδευτικό εργαλείο. Να είστε πάντα καλά, συγχαρητήρια και στα παιδιά τα οποία δίνουν κόπον και μόχθον, στερούνται χρόνου και ελεύθερων άλλων δραστηριοτήτων προκειμένου να ακολουθούν ή να παρακολουθούν όλα αυτά τα μαθήματα. Και φυσικά κλείνουμε με αυτό συγχαρητήρια και στους γονείς που επενδύουν προς αυτή την κατεύθυνση της ανάδειξης των ικανοτήτων της μουσικής στα παιδιά τους. Είναι πραγματικά η επιλογή σας απόλυτα ορθή. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο. Να είστε καλά, είναι πατριωτική πράξη. Γεια.